Τις πύλες της για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή τοπικών παραγωγών, άνοιξε το βράδυ της Πέμπτης η δεύτερη έκθεση τοπικών προϊόντων Go Local, που διοργανώνει το Επιμελητήριο Ιαννίνων και Αναπτυξιακή του Εταιρεία σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ηπείρου και με την υποστήριξη του Δήμου Ιαννιτών. Το επιτυχημένο εγχείρημα της περσινής χρονιάς έφερε την δεύτερη διοργάνωση με μοναδικό στόχο την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και την εξωστρέφειά τους, ώστε να πάρουν την θέση που τους αξίζει εντός και εκτός συνόρων. Στην έκθεση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, στην πλατεία Μαβίλη, οι τοπικοί παραγωγοί εκθέτουν τα προϊόντα τους, με τους επισκέπτες να μπορούν να τα δοκιμάσουν αλλά και να κάνουν αγορές. Στο εγχείρημα, με μοναδικό μέλημα την ανάδειξη των δυνατοτήτων των τοπικών παραγωγών και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων τους, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιαννίνων Δημήτρης Δημητρίου, υπογραμμίζοντας πως σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμο Ιαννιτών, τους παραγωγούς και άλλους φορείς, θα συνεχιστεί η προσπάθεια με στόχο την εξωστρέφεια. Σήμερα αποδεικνύεται ότι το περσινό εγχείρημα άξιζε τον κόπο. Σήμερα γίνεται η δεύτερη τοπική έκθεση τοπικών προϊόντων, Go Local, με μοναδικό μέλημά μας να αναδείξουμε την δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Ιαννίνων να παράγουν σπουδαία προϊόντα υψηλής ποιότητας και σιγά σιγά μεγάλης αναγνωρισιμότητας. Και σε αυτό βοηθούμε κι εμείς. Πέρυσι λοιπόν ήταν η ιδέα. Πέρυσι σας είχα μιλήσει ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε σε αυτά τα γεγονότα όλοι μαζί. Και θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια της Ηπείρου για την συνδιοργάνωση. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Ιαννιτών που μας παραχώρησε αυτόν τον χώρο όλες αυτές τις μέρες για να γίνει μια πολύ σωστή διοργάνωση. Και θέλω να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη που φέτος είναι 25% περισσότεροι από πέρυσι. Ευελπιστώ λοιπόν αυτό που ξεκινάμε να γίνει σιγά σιγά θεσμός. Και σίγουρα ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Επιμελητηρίου Ιαννίνων και τα στελέχη που πάρα πολλές μέρες δουλέψαν άοκνα για να γίνει αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα. Με τα καλά του, με τα λάθη του, αλλά συνεχώς διορθωνόμαστε και μπορούμε κάθε φορά να γίνουμε και καλύτεροι. Αυτό που σίγουρα φαίνεται από αυτή την εκδήλωση είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα. Και θα το δείτε στο άμεσο μέλλον, σε αυτό που σχεδιάζουμε σαν Επιμελητήριο Ιαννίνων, σαν Επιμελητήρια της Ηπείρου και σαν Περιφέρεια της Ηπείρου. Σιγά σιγά θα πρέπει να βγάλουμε από τα τείχη στα οποία βρισκόμασταν πάρα πολλά χρόνια σαν Ήπειρος, να τα γκρεμίσουμε τα τείχη, να μας γνωρίσει ο κόσμος, να μας γνωρίσει η υπόλοιπη Ελλάδα, η Ευρώπη και σιγά σιγά και η Αμερική. Στην συνεργασία με το Επιμελητήριο Ιαννίνων για την στήριξη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αναφέρθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Γιώτα Ναυρόζογλου αλλά και ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Βλέτσας. Ο στόχος μας είναι κοινός, η προώθηση των τοπικών μας προϊόντων. Προϊόντα που εμείς όλα αυτά τα χρόνια πιστεύουμε και τα στηρίζουμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία, ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη του πρωτογενή τομέα, είμαστε δίπλα πάντα. Προστατεύουμε τα προϊόντα μας, βοηθάμε τους παραγωγούς μας και ειδικά αυτές τις δύσκολες εποχές που βιώνουμε αυτή την εποχή και να ξέρετε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου με θέρμη, ακόμη περισσότερη θέρμη, θα στηρίξει τους ανθρώπους του Μόχθου φέτος που θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, προσπαθούμε για τα προϊόντα μας, προσπαθούμε να τα κάνουμε όσο το δυνατόν πιο γνωστά στο εξωτερικό, γιατί το αξίζουν και το αξίζουν και οι παραγωγοί μας να μπορέσουν να έχουν δραστηριότητες με ανθρώπους στο εξωτερικό. Μία εκδήλωση στοχευμένη από αυτές που έχει ανάγκη ο τόπος, ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις και τα τοπικά μας προϊόντα. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία αυτές τις ημέρες ο κόσμος αλλά και οι επισκέπτες της πόλης μας να έρθουν σε επαφή με αυτά που παράγει ο τόπος μας αλλά και με όσους τα παράγουν. Είναι αυτονόητο πως οφείλουμε όλοι μαζί με τις συνεχείς και κοινές προσπάθειες να κάνουμε ακόμα πιο γνωστά τα γιαννιώτικα προϊόντα, τα ηπειρώτικα προϊόντα εντός και εκτός Ελλάδας. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε προϊόν υπάρχουν άνθρωποι. Άνθρωποι που παράγουν, άνθρωποι που συσκευάζουν, άνθρωποι που πουλούν
σε μια συγκυρία που το επιχειρήν έχει να υπερβεί πολύ ψηλά εμπόδια όπως τα υπέρεργα κόστη ενέργειας. Οι φορείς οφείλουμε να προστατεύουμε τους ανθρώπους αυτούς ώστε να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους κρατώντας ζωντανή την οικονομία και την ταυτότητα της περιοχής μας. Τις δυσκολίες της περίοδου για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα αλλά και της επιχειρηματικότητας αναγνώρισε από την πλευρά του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Καλογιάννης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ενισχύει την επιχειρηματικότητα με κάθε τρόπο. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα, σε μια περίοδο κατά την οποία θυμίζω η πανδημία συνεχίζεται, σε μια περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλές τιμές στο κόστος της ενέργειας και των πρώτων υλών, κυρίως εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και λόγω του αναθεωρητισμού της Τουρκίας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ αυτό το παράγοντα, σε μια τέτοια δύσκολη λοιπόν κατάσταση είναι σημαντικό να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες όπως η σημερινή. Αξίζουν συγχαρητήρια και στους συνδιοργανωτές και βεβαίως στους εκθέτες, στους παραγωγούς, στους συμπολίτες μας. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε εδώ και 3 χρόνια ενισχύει την επιχειρηματικότητα, τη μικρή, τη μεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όλα τα προγράμματα τα οποία έτρεξαν το προηγούμενο διάστημα, τα νέα προγράμματα της περίοδου 2021-2027 που ανοίγονται μπροστά μας είναι εδώ. Χρειάζεται προετοιμασία, οριμότητα, ιδεών και προτάσεων για να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε ορθολογικά. Τέλος, ο Δήμαρχος Ζήτσας Μιχάλης Πλιάκος ανέφερε ότι απαιτείται στενή συνεργασία του Επιμελητηρίου με την Περιφέρεια αλλά και τους Δήμους με προσήλωση στην εξωστρέφεια που έχει ανάγκη ο τόπος και τα τοπικά μας προϊόντα. Προσήλωση στην εξωστρέφεια. Αυτή είναι η δύναμη του Επιμελητηρίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που νομίζω ότι αγωνιούν για αυτό που έρχεται αυτό το χειμώνα. Νομίζω ότι ο ρόλος μας μπορεί να είναι πιο δυναμικός και πρέπει καθημερινά και όχι μόνο την περίοδο των εκθέσεων να το αποδεικνύουμε. Προσπαθούμε όλοι, το ξέρω. Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Έρχονται δύσκολες μέρες για αυτούς τους ανθρώπους. Προέρχομαι από το ελεύθερο επάγγελμα και γνωρίζω πολύ καλά και θα μου επιτρέψετε μία παρομοίωση που λέω πολλές φορές ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν το λαγό. Τους κυνηγάνε μέρα και νύχτα και θέλουν τη βοήθειά μας για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Με μεγάλη χαρά είμαι εδώ λοιπόν να πω και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στην έκθεση. Θεωρώ ότι αν το θέλετε και το θέλουμε όλοι μαζί θα γίνει θεσμός. Χρειάζεται στον τόπο μας, είναι κάτι το οποίο βοηθάει. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε όλους. Να σημειωθεί ότι η έκθεση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα λειτουργήσει πρωινές αλλά και απογευματινές ώρες.